Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίτη. Χρόνια πολλά στον Θανάση και στην Θανασία που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Πάμε να ξεκινήσουμε από την συνεδρίαση σήμερα του Περιφερειακού Συμβουλίου Υπήρου και τα επεισόδια τα οποία υπήρξαν μεταξύ φοιτητών, οι οποίοι παρέστησαν εκεί για μία διαμαρτυρία που είχαν για τα, τη μη λειτουργία και τη μη δημιουργία κρατικών πανεπιστημίων, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αλλά, Βαγγέλη, εκεί ήταν και οι αγρότες. Οι οποίες... Πώς? Ήταν και αγρότες και ήταν και άλλοι. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, ναι, ήταν εκεί προκειμένου να συζητηθεί και τα δικά τους θέματα στην συνεδρίαση που αναμενόταν να γίνει. Λοιπόν, όταν είχαμε πει στο παρελθόν, έχουμε πει κατά επανάληψη ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ναι μεν παίζει μπάλα μόνη της στο γήπεδο, το έχουμε πει, ναι μεν η αντιπολίτευση δεν, ούτε αξιωματική, ούτε υπαξιωματική, ούτε έφεδρη, ούτε λοχίες, ούτε στα... Λοιπόν, δεν. Πώς να το κάνουμε. Αλλά αν θυμάσαι, έχω πει κατά επανάληψη ότι κάποια στιγμή δεν χρειάζεται να έχει αντιπολίτευση. Θα είναι τόσο έντονη η πίεση στην κοινωνία και στους πολίτες και τόσο εκρηκτικά θα διωγγωθούν και θα γίνουν τόσο εκρηκτικά τα προβλήματα, τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα επαγγελματικά, που το ρόλο της αντιπολίτευσης θα τον αναλάβουν οι πολίτες. Και αν η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, επαναπάβεται ότι πήρε 41% πριν από 6 μήνες, θα υπενθυμίσω, το έχω πει κάνει και άλλη φορά, αλλά θα το υπενθυμίσω, γιατί καλό είναι να τα θυμόμαστε, ότι το 2009, το Σεπτέμβριο, όποτε είναι εκλογές, Οκτώβριο, το τότε Πασόκ με τον Γιώργο Παπανδρέου πήρε 46% και ένα χρόνο αργότερα ο ίδιος υπουργός παραιτήθηκε γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα προβλήματα και στη συνέχεια το Πασόκ έπεσε στα βάραθρα στο 4-5% από το 40, το 45, έχασε 40 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτά εισαγωγικά, γιατί αυτό που συνέβη σήμερα στην περιφέρεια είναι ο προάγγελος εξελίξεων που θα ακολουθήσουν νομοτελειακά. Και γιατί λέω νομοτελειακά? Διότι το είχα πει και την άλλη φορά, θυμάσαι, συνδυάζοντας, αν θέλεις, κάνω ένα παραλληλισμό και το είχα πει ότι σε σχέση με τις κινητοποιήσεις των αγροτών στη Γερμανία, που παρέλυσε όλο το Βερολίνο. Όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι, δεν γίνεται ο αγρότης είτε ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, είτε ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, είτε δεν τον ενδιαφέρει. Θέλει να επιβιώσει. Όταν λοιπόν δεν μπορεί να επιβιώσει, θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα. Το ίδιο και ο κτηνοτρόφος και βεβαίως. Το είπες προηγουμένως και σωστά το επισήμανες, διότι αυτό πέρασε δεύτερη μοίρα. Είναι σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις, μαζικές κινητοποιήσεις, μεγάλες κινητοποιήσεις, που μάλιστα δεσμεύτηκαν όσοι, αν θέλεις, πρωτοστατούν των κινητοποιήσεων αυτών, ότι και αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά, όχι ιδιωτικά, έτσι έχει σημασία, πανεπιστήμια, αυτές θα κλιμακωθούν, δεν θα σταματήσουν. Για τα πανεπιστήμια έχουμε μιλήσει, δεν θα πούμε πάλι τώρα. Την άποψή μας είναι ξεκάθαρη. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει καταστατήγηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, είναι σαφώς αντισυνταγματικό, είναι απαράδεκτο, αλλά από εκεί μετά ο κόσμος κρίνει. Όλοι αυτοί λοιπόν, όλες αυτές οι ομάδες σήμερα συγκεντρώθηκαν στην Ομαρχία, έχω το μυαλό στην παλιά Ομαρχία στα Γιάννα, στην περιφέρεια που συνεδρίαζε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και επιχείρησαν να εισβάλλουν μέσα. Να εισβάλλουν μέσα για να κάνουν τι? Για να διαδηλώσουν, για να μεταφέρουν την οργή τους. Γιατί ουσιαστικά, να το πούμε και αυτό, αλλά όταν ο κόσμος είναι σε απόγνωση, δεν κάθεται να σκεφτεί αν έχει αρμοδιότητα η περιφέρεια. Σου λέει, εγώ βρίσκω έναν εκπρόσωπο της εξουσίας μπροστά μου, είναι η περιφέρεια, θα τα πω σε αυτόν. Η περιφέρεια, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, όχι μόνο της Υπήρου, κάθε περιοχής και οι Δήμοι, δεν έχουν αρμοδιότητα, δεν είναι εκτελεστική εξουσία. Αυτό αφορά την κυβέρνηση. Ας πάνε στα γραφεία των βουλευτών, των κατατόπους βουλευτών και ας τα περικυκλώσουν. Ας κάνουν εκεί κινητοποίηση όταν οι βουλευτές είναι μέσα και ας διαμαρτυρηθούν σε αυτούς. Εν τέλει περιπτώσει υπήρξε ένταση και αποσοβήθηκαν τα χειρότερα. Και λέω τα χειρότερα διότι, πρόσεξε αγαπητή Βίκη, στις περιπτώσεις αυτές, επειδή
και εσύ έχεις εμπειρία και έχω παρωθήσει παλιά κτλ. Θυμάμαι παλιά, μιλάμε όταν λέω παλιά, πριν από 25 χρόνια, έτσι, στα Γιάννενα, που ενώ ήτανε, υπήρχε μια κινητοποίηση σε εξέλιξη του εργατικού κέντρου τότε, έτσι, φοιτητών, εργαζόμενων κτλ. Και ενώ ήταν όλα ήρεμα, δεν ξέρω, κάτι προκλήθηκε, κάποια προβοκάτσια ενδεχομένως, και μετατράπηξαν τα Γιάννενα σε κρανίου τόπο, στην κυριολεξία. Και είχαμε και τραυματισμούς και μάλιστα ορεινούς σοβαρούς και ευτυχώς δεν είχαμε και κάποιο κάτι μοιραίο. Αυτά τα επεισόδια λοιπόν στην περιφέρεια σήμερα είναι προάγγελος, θεωρώ εγώ, εξελίξεων και κινητοποιήσεων, ή δεν πάει άλλο. Να πω ότι νομίζω ότι και στην Άρτα δεν είχαν συγκέντρωση προχθές, εκεί οι αγρότες αποφάσισαν. Πανυπηρωτική σύσκεψη είχαν. Είχα, ναι, τι αποφασίστηκε κάτι, δεν το βεβαίω. 26 Ιανουαρίου βγαίνουν με τα τρακτέρ στους δρόμους, στείνονται μπλόκα παντού και το Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν προαποφασισμένο να κάνουν και εκεί μια παράσταση, ζητώντας όχι να τους λύσει το πρόβλημα η περιφέρεια, αλλά να τους ενισχύσει τα αιτήματά τους και να πιέσει και εκείνη από τη δική της την πλευρά, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, την πολιτεία. Να τα μεταφέρει, να τα ενισχύσει, να μεταφέρει τα αιτήματά τους. Αλλά να σου πω κάτι. Απλά αυτά είναι για εκτόνωση της οργής. Διότι δεν τα ξέρει ο αρμόδιος υπουργός. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν τα ξέρουν οι βουλευτές εδώ. Δεν ξέρει ο κύριος Στήλιος τι γίνεται στην Άρτα με τους αγρότες. Δεν ξέρει ο κύριος Γιώργιακας τι γίνεται στα Σπρωτεία με τους αγρότες. Δεν ξέρει ο κύριος Κυριάκης τι γίνεται στην Πρέβεζα. Όλοι ξέρουν, αλλά όλοι ξέρουν επίσης, Βαγγέλη, ότι ο κύριος Καχρημάνης έχει δώσει αγώνα μέσα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Βεβαίως. Και επειδή βρίσκουν πλάτες, επειδή πάντα τους στηρίζει και είναι μπροστάρι σε αυτά, γι' αυτό καλά κάνουν και θέτουν τα ζητήματα αυτά. Το θέμα είναι απλά επειδή αυτές, σε αυτές τις περιπτώσεις ελοχεύουν και στοιχεία, αν θέλεις έτσι, προβοκατόρικα, που θέλουν να δημιουργήσουν ένταση. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Αυτό είναι βέβαιο ότι ο Καχρημάνης βάζει πλάτη στον πρωτογενή τομέα και στην κοινωνική κτλ. Είναι δεδομένο και το ξέρουν όλοι και το έχουν αποδεχτεί. Λοιπόν, τώρα, να πω ότι την Κυριακή, και είναι και ενημέρωση σε όσους κτηνοτρόφους δεν έχουν ενημερωθεί της Θεσπρωτείας, στην αίθουσα Πρασιά στο Μαυρούδι, στις 7.30 ώρα το απόγευμα, συγκαλείται έκτακτη συνέλευση του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Θεσπρωτείας με θέματα συζήτησης, πρώτον, το αυξημένο κόστος παραγωγής. Αυξημένο, δεν πάει άλλο, δεν βγαίνουν, τέρμα, τελείωσε. Ναι. Δεύτερον, την πρωτοφανή μείωση των ενισχύσεών τους, που είναι της τάξης του 50 έως 70%. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Mm-hmm. Δηλαδή κάποιος ο οποίος πέρσι έπαιρνε 100 ευρώ ενίσχυση κτηνοτρόφος, φέτος θα πάρει 30. Ναι. Πώς θα επιβιώσει? Και τρίτον, λήψη απόφασης για κινητοποίησης. Αυτά και για τους κτηνοτρόφους της Πρωτείας. Και να ξέρεις ότι εγώ κάνω μια εκτίμηση ότι θα υπάρξει μια κλιμάκωση και θα επεκταθεί αυτό το κύμα, όχι για άλλο λόγο. Ούτε για αντιπολίτευση, ούτε για να πέσει η κυβέρνηση. Σούπα, πανίσχυρη είναι. Γιατί ο πεινασμένος, τώρα με κάνει να χρησιμοποιήσω και μαξιστική ορολογία μου, ο σκλάβος δεν έχει να χάσει τίποτα άλλο εκτός από τα δεσμά του. Άρα λοιπόν, η πείνα είναι κακός σύμβουλος, Βίκη. Η απόγνωση είναι επίσης κακός σύμβουλος. Και θολώνει το μυαλό και αφαιρείς και την υφάλεια σκέψη και οτιδήποτε. Το αδιέξοδο είναι κακός σύμβουλος. Λοιπόν, θα δούμε και να δούμε και την κυβέρνηση πώς θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Σωστά. Αυτά. Όπως είπες, το δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου κορυφώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών. Θα δημιουργηθούν και θα στηθούν μάλλον πολλά μπλόκα. Το θέμα είναι, Βαγγέλη, να δούμε και τις άλλες μορφές κινητοποιήσεων και πόσο μπορεί να πιέσουν τον Υπουργό, ώστε να σκύψει και να δει τα προβλήματα αυτά. Διότι δεν χρειάζεται να εναντιωθούν άλλες κοινωνικές ομάδες. Σε αυτό, όχι, μου έδωσε μια σημαντική, ένα σημαντικό, επίτρεψέ μου, έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Διότι μπλόκα είχαμε και στο παρελθόν. Και μακράς διάρκειας και τα λοιπά, όχι μόνο καλά στην περιοχή μας και στο Λάρισα, στο Θεσσαλικό κάπου και οπουδήποτε. Απέδωσαν.
είτε δεν απέδωσα τίποτε, είτε απέδωσα ψίχουλα. Γιατί αν απέδωσα, δεν θα επανερχόμασταν. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Και δεν μπορεί να έρχεται να κλείσει, για παράδειγμα, την Εγνατία Οδό ή την Εθνική Οδό, η Γουμένη της Πρέβεζα, λέω τώρα εγώ, έτσι δεν ξέρω τι θα κάνουν. Και να έρθουν σε αντιπαράθεση με άλλες συνεργικές ομάδες, οι οποίες θέλουν να διακινήσουν τα προϊόντα τους ή οτιδήποτε άλλο. Ή ο άλλο να πάει το ταξίδι αναψυχήσει, να πάει στη δουλειά του ή να πάει στο παιδί του ή οπουδήποτε αλλού. Σε αυτό έχεις δίκιο. Εκείνο το οποίο το συζητούσαμε πάλι παλιά, αν θυμάσαι, ξανά το συνειδητοποίησες, και λέγαμε ότι γιατί δεν κάνετε κάτι πιο αποτελεσματικό. Για παράδειγμα, έτσι. Το κράτος από πού εισπράττει χρήματα. Την εφορία. Μπράβο. Από τις τράπεζες. Λοιπόν, την εφορία σε 24ωρη βάση που δεν θέλει και πολλούς, θέλει 10 τρακτέρ απ' έξω που να εναλλάσσονται κάθε 24ωρο. Και να καθίσει ένα μήνα να παγώσουν τα έσοδα λοιπόν. Αλλά να γίνει αυτό έτσι καθολικά. Να σου πω εγώ πώς ενδίδουν ή όχι. Γιατί δεν μπλοκάρετε τις τράπεζες. Να παγώσει η αγορά, να παγώσει το τραπεζικό σύστημα. Μην κλείνεις τον δρόμο. Εκείνοι ξέρουν καλύτερα, αποφάσεις παίρνουν. Εμείς δεν είμαστε. Απλά μια και το έθεσες και επειδή συμφωνώ με αυτό, ήθελα να το πω. Αυτοί θα αποφασίσουν βεβαίως, αλλά μισό λεπτό δεν σημαίνει ότι όλες οι αποφάσεις είναι και σωστές. Εμείς είμαστε δίπλα τους, στηρίζουμε τον αγώνα τους. Αλλά αν για παράδειγμα κλείσει τον δρόμο και ο άλλος θέλει να πάει, ξέρω εγώ, γιατί γεννάει η κόρη του για παράδειγμα και του πει όχι, δεν δικαιούσε να περάσει. Είχαμε και τέτοια περιπεριστατικά στο παρελθόν, έτσι δεν είναι? Σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή είχαμε τον άλλο, τώρα έκανε τον ελεκτή, ας πούμε, τον αυτό που το ελεκτή. Εκεί ο κόσμος ξεσηκώνεται. Και άμα δεν έχεις την κοινωνία με το μέρος σου, κάνεις το δίκιο σου. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα υδροπλάνα. Τελικά τι θα γίνει, θα έχουμε υδροπλάνα, θα πετάξουν υδροπλάνα? Φέτος, την Κέρκυρα θα φτάσουν μέχρι την Ιγουμενίτσα, θα πάνε στα Ιόνια νησιά? Θα φτάσουν στα Διαπόντια? Τι θα γίνει? Όλα ακούμε, όλα βλέπουμε, όλα σχεδιάζονται. Κάτσε. Καταρχήν πήρες φορά. Είπαμε θα πετάξουμε. Αλλά εσύ δεν θα κάνεις τώρα υπερατλαντικό ταξίδι. Μισό. Ένα. Καταρχήν, να υπενθυμίσω ότι το ζήτημα αυτό δεν είναι... Τωρινό. Έρχεται και παρέρχεται. Έτσι, ακριβώς. Και αυτό είπατε εγώ. Μετά από μια αποτυχημένη αρχική απόπειρα που διήρκησε πόσο, έκανε εξάμηνο. Και παραπάνω. Παραπάνω ήταν, ναι. Αλλά να βάγισε το τότε εγχείρημα δεν έχει σημασία. Δεν θα κάνω εμείς τώρα ανάλυση γιατί να βάγισε, να βάγισε. Για επιχειρηματικούς λόγους δεν είχε κίνηση. Τώρα επανέρχεται και από ό,τι φαίνεται είναι οργανωμένο το εγχείρημα. Η εταιρεία αυτή, της οποίας μάλιστα εκπρόσωπος είναι ο κύριος Βέρμπης, και ο Γιώργος Βέρμπης που είναι μάλιστα. Έρχεται την καταγωγή από εδώ, την Παραμυθιά, από τη Σποντία. Εκπροσωπεί την εταιρεία. Από ό,τι ανακοινώσεις έγιναν στα Γιάννενα, στα οποία Γιάννενα μάλιστα είχε επισκέφθηκε και το δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Μπέγκα. Και γιατί έγιναν στα Γιάννενα? Διότι στόχος της εταιρείας είναι, γι' αυτό συγγνώμη, μην βιάζεσαι, ήθελε να πετάξεις, να πας και στις Κυκλάδες. Ήθελα. Στόχος αρχικός είναι, πρώτο, να αρχίσει να πετάνε τα υδροπλάνα από τη λίμνη, από το υδατοδρόμιο της λίμνης Παμβότιδας, αρχικά στην Κέρκυρα, Γιάννα Κέρκυρα και σε Παξούς. Έτσι, σε πρώτη φάση. Και μάλιστα είναι φιλόδοξο το εγχείρημα και θέτουν ως αφετηρία την προσεχή άνοιξη, τώρα που έρχεται, δηλαδή Μάρτιο-Απρίλιο. Και πέρυσι για την άνοιξη ήταν σχεδιασμένο, αλλά τελικά να βάγεις. Όχι πέρσι, πρόπεση. Έχουμε πρόπεση. Μπορεί. Πέρσι όχι, ήταν πέρσι, είχαμε Νιρβάνα. Λοιπόν, αλλά εντάξει, ας μην το χρησιμοποιήσουμε. Πιστεύω ότι θα πάει καλά τη φορά γιατί το βλέπω πιο οργανωμένο. Το βλέπω, δεν έχω χρόνο τώρα, δηλαδή πάνω από λεπτομέρειες. Εντόπισα κάποια πράγματα που θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα? Βεβαίως μας ενδιαφέρει. Βέβαια. Διότι είναι σημαντικό για την ανάπτυξη της περιοχής. Αντιλαμβάνεσαι, έχει να κάνει και με τις κρουαζέρες. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι ένα κρουαζερόπλιο που θα έρθει στο λιμάνι της Κέρκυρας, που θα έχει, ξέρω εγώ, 5.000 επιβάτες, και αν θέλουν αυτοί, ξέρω εγώ, να επισκεφτούν τα Γιάννενα αυθημερών και να γυρίσουν και να τα αεροπλάνα να κάνουν δρομολόγια πάνω κάτω, έτσι, σε ελάχιστο χρόνο, είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία της περιοχής. Λοιπόν, και είναι μια αλυσίδα. Και για την ανάπτυξη την τουριστική. Τώρα, για τα άλλα νησιά που λες εσύ, εκτιμώ ότι αν πάει καλά το εγχείρημα, προφανώς και θα επεκταθεί και στα άλλα νησιά του Ιωνίου καταρχάς. Εσύ που θες να πας? Ξέρω εγώ.
Πάνε από εδώ πέρα στη Χαβάη. Α, στη Χαβάη, εδώ δίπλα. Στη Λαμία πάντως δεν πρόκειται να πάει. Όχι, όχι. Θα είμαι αναγκασμένη να πηγαίνω στο Βόλο. Έχω έγκυρη πληροφόρηση σε Λαγιά, αλλά μία δεν προβλέπεται. Δεν έχεις για τα καμένα βούρλα όμως. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Βαγγέλη. Καλό βράδυ. Καληνύχτα.